μας επιβάλλουν. Είμαστε λοιπόν στην επόμενη μέρα. Σχηματίζεται κυβέρνηση και ξεκινάτε τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Καταρχάς θα ζητήσετε παράταση του προγράμματος. Θα ζητήσετε περισσότερο χρόνο. Πρέπει να το ζητήσετε. Δεν μπορεί να δοθεί σιωπηρά. Η επόμενη μέρα, κυρία Χούγκλη, πόσο δε μάλλον όταν αυτή η μέρα θα δώσει μια μεγάλη, μια σαρωτική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και άρα θα μας δώσει μια ισχυρή λαϊκή εντολή να σχηματίσουμε κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, εθνικής αναγέννησης και αξιοπρέπειας για τον ελληνικό λαό, θα είναι μια τελείως διαφορετική μέρα από την προηγούμενη και από όλα σας. Περιγράψτε την, σας παρακαλώ. Αυτή η μέρα λοιπόν δεν θα έχει τρόικα, μνημόνιο, τον κύριο Σαμαρά και τις δεσμεύσεις του απέναντι στους δανειστές. Η επόμενη μέρα θα έχει μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων που θα ανταποκριθεί στην ισχυρή λαϊκή εντολή να βγάλει τη χώρα από το δράμα. Είναι αστείο σήμερα να συζητάμε για χρονοδιαγράμματα τα οποία ετέθησαν σε συνεννόηση με την προηγούμενη κυβέρνηση η οποία είχε στόχο να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που φανερώθηκαν από το κρυφό mail του κυρίου Σαμαρά. Άρα θα ξεκινήσετε διαπραγμάτευση και όσο χρόνο πάρει, κύριε Πρόεδρε. Ακούω πως στελέχη σας για Ιούλιο, για παράδειγμα. Η δική μας επιθυμία είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η διαπραγμάτευση να μην διαρκέσει επαόριστο, όσο το συντομότερο, τόσο το καλύτερο, και για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη, διότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα συγκρούονται δύο διαφορετικές λογικές που υπάρχουν και στην Ευρώπη για την έξοδο από την κρίση. Η μία είναι η λογική, επιτρέψτε μου, η προτεσταντική λογική του κυρίου Σόιμπλε, που λέει ότι τους νόμους που φτιάξαμε πρέπει να τους εφαρμόζουμε ακόμα και αν είναι νόμοι που αποδεδειγμένα μας οδηγούν στο λάθος και στην καταστροφή. Η άλλη λογική είναι αυτή που εκφράστηκε και από τον επικεφαλή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που λέει εντάξει οι νόμοι, αλλά τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σώσουμε το ευρώ, την ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προηγήθηκαν όμως τα δάνεια που πήραμε. Προηγήθηκαν όμως τα δάνεια που μας έδωσαν για να αποφευχθεί χρεοκοπία, λέει η άλλη άποψη. Γι' αυτό και ο κύριος Σόιμπλε επιμένει στην εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία συνόδευσε τη Δανειακή Σύμβαση. Κυρία Κούκλη, είναι άλλο πράγμα η Δανειακή Σύμβαση και άλλο πράγμα το μνημόνιο. Εμείς, επειδή πολλοί με ρωτάνε, βεβαίως και θα σεβαστούμε τις θεσμικές μας δεσμεύσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεσμεύσεις που εκπορεύονται από τις ίδιες τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δεσμεύσεις αυτές μας περιορίζουν ως προς τους δημοσιονομικούς στόχους, όχι όμως ως προς το μέσο υλοποίησης των δημοσιονομικών στόχων. Στις συνθήκες ευρωπαϊκές προσδιορίζεται ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συμμορφώνονται στους στόχους, όχι στο μέσο. Η λιτότητα δεν αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το μέσο που μας οδήγησε στην καταστροφή μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι δεν αποτελεί μονομερή ενέργεια για μια εκλεγμένη κυβέρνηση να καθορίσει αυτή το πρόγραμμά της, μέσω του οποίου θα οδηγηθεί σε πρωτογενώς ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στα ελλείμματα. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε εκεί, πίσω στο 2009. Εκεί όμως οι πολιτικοί σας αντίπαλοι λένε ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να αντικαταστήσει την παλαιά λιτότητα με την αριστερή λιτότητα. Ένα νέο μνημόνιο, μια νέα συμφωνία που θα ονομαστεί κάπως αλλιώς για να μην ακούγεται. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι είναι πλήρως αναξιόπιστοι, κυρία Χούγκλη. Ό,τι και αν λένε. Δεν τους πιστεύει πια κανείς. Επενδύουν μόνο στον φόβο, στην κοινωνιολογία και στο ψέμα. Και ο Σαμαράς πριν τις εκλογές του 2012 έταξε 18 σημεία επαναδιαπραγμάτευσης. Τι από όλα αυτά υλοποίησε? Και ο Σαμαράς πλέον επενδύει μονάχα στο να βρίσκει κάθε μέρα και ένα διαφορετικό φόβο. Αλλά ακριβώς θέλω να απαντήσω και στο ερώτημά σας. ΣΥΡΙΖΑ και λιτότητα είναι δύο έννοιες ασύμβατες. Διότι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο μια δύναμη ελληνική. Είναι, αν θέλετε, μια δύναμη με πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόσημο. Είναι ένα αντικείμενο μελέτης και αναφοράς σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και σήμερα στην Ευρώπη είναι σημείο αναφοράς για όλους τους λαούς του Ευρωπαϊκού Νότου και όχι μόνο, που αντιλαμβάνονται ότι η πολιτική της λιτότητας είναι όχι μόνο απάνθρωπη και αντιλαϊκή και αντικοινωνική, αλλά και πλήρως αναποτελεσματική. Δεν είχαμε success story στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια, κυρία Χούγκλη. Είχαμε μια ιστορία αποτυχίες. Γι' αυτό το λόγο πρέπει η λιτότητα να τερματιστεί.
Γι' αυτό και δεσμευόμαστε ότι θα τερματιστεί η λιτότητα. Γι' αυτό και όλο ένα και περισσότεροι σήμερα στην Ευρώπη αρχίζουν να υιοθετούν τις θέσεις μας και να αντιλαμβάνονται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέρος του ευρωπαϊκού πλαισίου, του ευρωπαϊκού ψηφιδωτού, των διαφορετικών απόψεων που υπάρχουν και δεν είναι απειλή για την Ευρώπη. Παρόλα αλλά αυτό, είναι όμως, μια πρόκληση για την αναγκαία στροφή, για την αναγκαία αλλαγή στρατηγικής. Σε ένα δημοσιονομικά δυσμενέστερο περιβάλλον από ό,τι πριν από τις εκλογές. Και το ερώτημα είναι η ταμπακέρα, αν θέλετε. Γιατί αυτό που έρχεται και επανέρχεται. Θα σας πω ποιο είναι το σκεπτικό, και μεταφέροντας και τα ερωτήματα και τα θέματα που βάζουν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Στο διάστημα που θα κρατήσει η διαπραγμάτευση, που θέλετε εσείς να είναι το συντομότερο δυνατό, αλλά κανείς δεν ξέρει όταν ξεκινάει μια διαπραγμάτευση πόσο θα διαρκέσει. Πώς θα χρηματοδοτούνται οι ανάγκες του κράτους, όταν έχετε να λύσετε μια πολύ δύσκολη εξίσωση με βάση τον πύχη που έχετε βάλει εσείς. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, λέτε ότι από την πρώτη μέρα θα το εφαρμόσετε, ότι θα ανταποκριθείτε, θα αποπληρώσετε τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Τα δημόσια έσοδα παρουσιάζουν μεγάλη στέρηση, τα ταμεία αρχίζουν να έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν θα μπορέσουμε να βγούμε σε έναν δανεισμό στις αγορές. Επομένως, δεν θα πάρουμε την εκκρεμούσα δόση. Επομένως, δημιουργείται ξαφνικά ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, το οποίο όμως θα πρέπει να επιτελέσετε. Να τα βάλουμε ένα να πάρουμε τη σειρά, και αυτό ακριβώς θέλω να απαντήσετε ένα προς ένα. Το θέμα της δόσης αφορά τις υποχρεώσεις των εταίρων μας, τις δανειακές υποχρεώσεις, που μονομερώς αυτοί δεν τις υλοποιούν. Αλλά και άλλη φορά είδαμε, αμέσως μετά τις εκλογές του 2012, όταν εξελέγει ο κ. Σαμαράς, ότι η δόση των 11, αν δεν κάνω λάθος, δισεκατομμυρίων τότε, όχι 7 που είναι τώρα, οι πολύπουσες δόσεις, άργησαν περίπου 6 μήνες να καταβληθούν. Και δεν είδα καμία χρεοκοπία, καμία στάση πληρωμών από πλευρά του ελληνικού δημοσίου, καμία δυσκολία. Θυμάστε τι λέγανε το 12, τα ίδια ακριβώς λέγανε στον ελληνικό λαό. Ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έρθει η δόση, και ήταν Ιούνιος οι εκλογές, τον Ιούλιο χρεοκοπούμε. Ούτε τον Ιούλιο χρεοκοπήσαμε, ούτε τον Αύγουστο, ούτε τον Σεπτέμβρη, ούτε τον Οκτώβρη, ούτε τον Νοέμβρη. Τέλη Νοέμβρη ήρθε η δόση. Ας φύγουμε όμως από αυτό, την κοινωνιολογία. Θα τη διεκδικήσετε δηλαδή εσείς αυτή τη δόση? Θα ξεκινήσει ουσιαστική διαπραγμάτευση για τη δανειακή σύμβαση. Το μνημόνιο, δηλαδή την πολιτική της λιτότητας, δεν θα την καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο λαός με την ψήφο του. Θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό και λέμε, όσο πιο ισχυρός βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πιο ισχυρό θα είναι αυτό το μήνυμα στα πέρατα της Ευρώπης. Τη δανειακή σύμβαση θα διαπραγματευτούμε. Με μια λογική που λέει, εμείς δεν θέλουμε νέα δάνεια. Και ξέρετε, απευθύνθηκα και στο Γερμανό πολίτη. Μας δώσαν περισσότερα από όσα μπορούσαμε να αντέξουμε. Η λογική μας δεν είναι δάνεια πάνω στα δάνεια. Η λογική μας είναι να βρούμε μια βιώσιμη και αμοιβαία εποφελή λύση για το πρόβλημα του δημόσιου χρέους. Δεν υπάρχει σωτηρία του ευρώ με κράτη που να χρωστάνε σχεδόν διπλάσιο ΑΕΠ δημόσιο χρέος. Άρα από εκεί θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση εκ των πραγμάτων. Ποιο είναι το πλαίσιο που θα βάλετε, σας ρώτησα και προηγουμένως. Δηλαδή, με ποια θέματα θα καθίσετε στο τραπέζι με τους εταίρους? Το πρώτο θέμα για μας, και νομίζω δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και δικαιώνεται η άποψη που καταθέσαμε την πρώτη στιγμή. Κάποιοι λέγανε τότε ότι το πρόβλημα είναι ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, ότι οι Έλληνες δεν δουλεύουν. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Εδώ βρισκόμαστε σε μια δομική ανισορροπία του ευρωσυστήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατάφεραν να ξεπεράσουν την κρίση διότι είχαν μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Εδώ ακολουθήθηκε η πολιτική της λιτότητας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 4 χρόνια έχουν ποσοστά ανάπτυξης 4-5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Σήμερα η Ευρώπη βυθίζεται στη στασιμότητα και στον αποπληθωρισμό, που είναι μια μεγάλη παγίδα. Είχαν το δολάριο και είχαν τη δυνατότητα λοιπόν, να κόβουν δολάρια. Εδώ υπήρχε προσέξτε, η ασφυκτική πολιτική του ευρώ. Τεχνικές υπάρχουν. Το θέμα είναι ποια είναι η πολιτική βούληση. Και σήμερα, αυτές τις μέρες που μιλάμε, συζητείται κάτι πολύ σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η προοπτική της λεγόμενης ποσοτικής χαλάρωσης. Κάτι το οποίο η κυρία Μέρκελ δεν το επιθυμεί. Κάτι το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια ή λίγους μήνες θεωρούταν αδιανόητο να συμβεί. Σήμερα όμως είναι στο τραπέζι της συζήτησης. Ναι, αλλά ευρωπαϊκά δημοσιεύματα μας φέρουν ότι η Ελλάδα θα βρεθεί εκτός από αυτήν την διαφορά. Και αναρωτιέμαι, κυρία Χούκλη, αναρωτιέμαι, ποια είναι η θέση του κυρίου Σαμαρά? Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης? Είναι πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Συζητείτε τώρα. Ποια είναι η θέση του? Είναι εκπρόσωπος της άποψης της κυρίας Μέρκελ? Επειδή έχω εσάς μάλλον, όμως απέναντί μου, ρωτώ ποια είναι η δική σας θέση. Γιατί γνωρίζετε ποια είναι η δική μας θέση. Η δική μας θέση είναι ότι αυτά
Τα μέτρα είναι αναγκαία, είναι ευπρόσδεκτα και προφανώς πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις χώρες, κυρίως δε τις χώρες οι οποίες έχουν λαϊλατηθεί από πολιτικές αδιέξοδες λιτότητας. Σας ξαναλέω όμως ότι σήμερα και το Σπίγκελ προχθές αλλά και σήμερα πολλά ευρωπαϊκά δημοσιεύματα φέρουν την Ελλάδα να βρίσκεται εκτός αυτής της διαδικασίας. Έχετε εσείς βολιδοσκοπήσει, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας? Θα βρεθούμε εκτός ή και η Ελλάδα θα περιληφθεί σε αυτό το μέτρο της ποσοτικής χαλάρωσης? Εγώ δεν γνωρίζω να επαληθεύει κανείς αυτά τα δημοσιεύματα. Και δεν μπορώ να διανοηθώ μια απόφαση που θα έθετε τη χώρα η οποία έχει βρεθεί στο στόχαστρο αναποτελεσματικών και αδιέξοδων πολιτικών λιτότητας να τιμωρηθεί με ένα τέτοιο τρόπο. Αναρωτιέμαι όμως, γιατί εμείς κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και είμαστε σε έπαθη, αναρωτιέμαι και επαναλαμβάνω και μην το προσπερνάτε έτσι. Όχι, τι κάνει ο Πρωθυπουργός, τι κάνει η Κεντρική Τράπεζα της χώρας στην κατεύθυνση του να ευνοηθεί η χώρα από ραγδαίες, μεγάλες αλλαγές που λαμβάνουν τούτη την ώρα χώρα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κυρία Χούγκλη, εγώ έχω την εικόνα ότι η Ευρώπη αλλάζει και η Ελλάδα θα προχωρήσει. Και η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρώπης που αλλάζει αν σηματοδοτήσει αυτή την αλλαγή με τη λαϊκή επικύρωση, με τη λαϊκή σφραγίδα. Επιτρέψτε μου όμως να επιστρέψουμε.